Άναβος, συνέλεξη των προπονητών. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον προπονητή των φιλοξενωμένων, τον κύριο Μίλτο Γιάκα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, στους νεαρούς αυτούς που έπαιξαν, που σε κάθε παιχνίδι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και στο τέλος δεν παίρνουν πράγματα που δικαιούνται. Σήμερα νομίζω ότι ο Τύρναβος άξιζε τη νίκη, γνωρίζοντας ότι έχει απέναντι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη, όμως η εμφάνισή μας ήταν τέτοια που πιστεύω ότι δικαιούμασταν τη νίκη. Στο τέλος δεχτήκαμε ένα γκολ που μόνο εμείς μπορούμε να το δεχτούμε. Από ό,τι με μεταφέραν, έχει περάσει η μπάλα. Δεν έχω δει το βίντεο του αγώνα για να το πω απόλυτα, αλλά οι άνθρωποι μου το λένε απόλυτα ότι έχει περάσει η μπάλα στη φάση που είναι στο τέλος που απέξω το τερματοφύλακα τη γηπεδούχου ομάδος. Και θεωρώ ότι ήταν καθαρό πέναλτι στον Τασίλη. Εάν υπάρχει βίντεο, θα το δούμε αν είναι έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η διαιτησία μέχρι ένα σημείο, νομίζω ότι το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Εμείς πρέπει να καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα στο πρώτο γύρο, να φτάσουμε σε μια βαθμολογική συγκομιδία που θα μας δίνει τη δυνατότητα με την ομάδα που την έχουμε δει, που έχουμε δείξει μέχρι τώρα στο γήπεδο, να κάνουμε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο και ο Τύρναβος να μην έχει προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με την παραμονή. Γιατί είναι μια ομάδα που πρέπει να κοιτάζει ψηλά, πάει όμως σε ένα καινούριο project με νέα παιδιά, το οποίο ένα τέτοιο project έχει σκαπανεβάσματα. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε έναν πρόεδρο που το στηρίζει, αλλά θέλουμε και λίγο τύχη για να περπατήσει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο και δεν έχω κάποιο παράπονο. Έχουμε Μπάβη Σπεϊδής από το Πιερία Σπορτ. Για τις προσπάθειες της ομάδας του Αχιλλέα στο δεύτερο ημίχρονο και για το ότι ήταν κορυφαίος παίκτης ο τερματοφύλακας σας, δεν μας είπατε τίποτα όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μείναμε με 10 παίκτες, όταν έμεινε ο Αχιλλέας με 10 παίκτες, πραγματικά ο Αχιλλέας πίεση, είχε στένος. Έκανε δύο αποκρούσεις και ο τερματοφύλακας και δεν νομίζω και ο τύπος του τερματοφύλακας έγινε αποκρούσεις. Εμείς βάλαμε ένα γκολ που δεν μέτρησε και ένα πέναλτι δεν δόθηκε. Εκτός έδρας μας πέρα. Το βίντεο του αγώνα θα σας διαψεύσει σε αυτό που λέτε, να ξέρετε. Αν με διαψεύσει, πάω πάσο. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Γιάκα. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Κύριε Γιάκα, κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο σε κάθε παιχνίδι για το οποίο πρέπει να είναι προετοιμασμένος για οποιοδήποτε σενάριο. Χρειάστηκε να αλλάξετε αυτό το πλάνο σας και αν ναι, πότε και σε ποιο χρονικό σημείο? Όχι, δεν το αλλάξαμε το πλάνο. Εμείς με αυτό που ξεκινήσαμε, με αυτό τελειώσαμε. Πρόσωπα αλλάξαμε σε κάποια στιγμή στο παιδί. Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι άλλο. Ολοκληρώσαμε με τον κύριο Μίλτο Γιάκα. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον προπονητή μας, τον Νίκο το Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα. Ειλικρινά, τελειώνοντας το παιχνίδι, είμαι πολύ ικανοποιημένος, θα έλεγα. Σε αφάνταστο βαθμό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είναι παλικάρια και είμαι περήφανος που συνεργάζομαι μαζί τους. Νομίζω ότι το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ήταν και γενικά σε όλο τον αγώνα. Εμείς είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε δύο φάσεις. Δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς να μας έχει απειλήσει ο αντίπολος από ένα ένα κόρνερ. Και εκεί βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Στο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά. Και επειδή αναφερθήκαμε στη διαιτησία, νομίζω ότι αν μια ομάδα πρέπει να έχει παράπονα, αυτή είναι ο Αχιλλέας. Αν δείτε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού και τα σφυρίγματα του διαιτητή, που δεν θέλω να μείνω σε αυτά, νομίζω ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να αισθανθούμε αντικειμένοι από τη διαιτησία. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο και μετά την αποβολή, μια ομάδα πήγε μέσα στο γήπεδο. Δημιουργήσαμε 5 κλασικές ευκαιρίες και νομίζω ότι το 1-1 είναι πολύ λίγο για μας αδική και θεωρώ ότι το παιχνίδι, έστω και με 10 παίκτες. Αν μια ομάδα έπρεπε να τον κερδίσει, αυτοί ήμασταν εμείς. Νομίζω και εσείς που ήσασταν στο γήπεδο, είδατε την εικόνα από έξω και μπορείτε να κρίνετε και να καταλάβετε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Είναι μια καλή ομάδα με νεαρά παιδιά η οποία έχει σίγουρα λόγω της απειρίας κάποιες αδυναμίες που ίσως γι' αυτό την έχουν φέρει και σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στο φίλο μου τον Μίλτο. Και εμάς ο δρόμος, σας είπα και στις προηγούμενες συνεντεύξεις τύπου, είναι ότι βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι δύσκολο την Κυριακή. Κάθε Κυριακή κοιτάμε να πάμε να πάρουμε τους 3 πόντους. Αυτό θα κάνουμε και στο φαγικό. Έχουμε κάποια ερώτηση. Ορίστε, κύριε Πίδη. Περίμενε στο δεύτερο ημίχρονο αυτή την απόδοση από τα παιδιά και μετά την κόκκινη κάρτα που μείνανε με 10. Γιατί πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ήταν συγκλονιστική. Ναι, έχετε δίκιο. Σίγουρα μας πείσμωσε η κόκκινη κάρτα. Γιατί
ο διαιτητής, ενώ τους είπα στο ημίχρονο τα παιδιά να μην εκνευριστούν από τα σφυρίγματα, νομίζω ότι μια απερισκεψία από έναν παίκτη μας μας κόστησε την αποβολή και σίγουρα αυτό τους πείσμωσε τα παιδιά και βγάλανε παλικαριά, βγάλανε ψυχή και σίγουρα γι' αυτό είμαι στεναχωρημένος και ήθελα να κερδίσω το παιχνίδι, να τους δικαίωνε η μπάλα. Πάντως, δεδομένου την απόδοση του παιχνιδιού, αλλά ένα παραπάνω του δευτέρου ημιχρόνου, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι πολύ πλασματική η θέση της ομάδας αυτό το κομμάτι έτσι, του πρωταθλήματος σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάνει ένα σερί τώρα θετικών αποτελεσμάτων. Θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε. Σίγουρα θα χρειαστούμε βοήθειες, επειδή τώρα με τις κάρτες και με τους τραυματισμούς, θα χρειαστούμε βοήθειες και από τα άλλα τα παιδιά. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το έψυχο δυναμικό. Πάνω σε αυτό πρέπει να στηριχτούμε. Έχω εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα και θα πάρουν όλες τις ευκαιρίες τους για να μπορέσουν να μπουν και αυτοί σιγά σιγά και να πάρουν ενεργό ρόλο στην ομάδα. Και κάτι τελευταίο, ο τραυματισμός του Σαγκαράκη ήταν σοβαρός τελικά? Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, θα το δούμε αύριο. Αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Ένα σφίξιμο είναι ψηλά στο τετρακέφαλο. Έχουν κάποια άλλη ερώτηση? Ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε.